κύριοι, χαίρετε απόψε. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω πλάι με ένα ωραίο άνθρωπο, ένα ωραίο φίλο μου, τον Βασίλη Καραμιτσάνη, ο οποίος εκτός από φίλος και αγαπημένος άνθρωπος είναι και πρόεδρος του Άνιμα Σίδρος, ενός φεστιβάλ που έχει απλώσει τα φτερά του σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας απόψε, Βασίλη. Θα κουβεντιάσουμε για το καρναβάλι μας, για το φεστιβάλ, να μοιραστούμε τα όνειρά σου και τις αγωνίες σου για όλα αυτά που κάνεις. Και σε ευχαριστώ πολύ που αγαπάς τόσο πολύ τον τόπο μας, τη Σίδρα και την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Και μακάρι σαν και εσένα ήταν πολύ να αγωνιζόταν έτσι με τον τρόπο το φωτεινό που παλεύεις εσύ για να πάμε τον τόπο μας σε ένα μπόντο ψηλότερα, έστω ένα μπόντο. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι απόψε κοντά μου. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσφαση, αγαπημένο μας Μπάμπη. Γερνάμε μαζί, γερνάμε μαζί τελικά, ε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέγαμε πριν ανοίξουν οι κάμερες ότι πρωτογνωριστήκαμε πριν 8 χρόνια. Ήμασταν και οι δυο 8 χρόνια λίγο. Ήμουν 40 εγώ, ήσουν 20 εσύ. Περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια, ναι. Η Σύρωζος, ξέρεις, είναι πάνω από αγάπη, είναι κάπως αμπεπρωμένο για μένα, αλλά και για πολλά μέλη της ομάδας του Άνιμα Σύρος. Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να κάνουμε κάτι σοβαρό, συνεπές και συγκρατημένο, αλλά αυτό γίνεται μεγαλύτερο και ασυγκράτητο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλήθεια, είναι το φεστιβάλ έχει μεγαλώσει πολύ. Αυτό δεν μας αφήνει να επαναπαυόμαστε, γιατί ένας από τους βασικούς στόχους πια του φεστιβάλ στρατηγικούς είναι να μπορέσει να κατακτήσει και μερίδα του κοινού της Σύρου, που είτε δεν παρακολουθεί κινηματογράφο ή πολιτισμό γενικότερα, είτε δεν το ενδιαφέρει καθόλου το animation. Έτσι προσπαθούμε να μπαίνουμε όλο ένα και περισσότερο μέσα στη ζωή των κοινοτήτων του νησιού και των διαφόρων ομάδων κοινωνικών. Ένα βασικό συστατικό εδώ και 3 χρόνια της δράσης μας, ιδίως το χειμώνα, και όχι το από καλό καιρό που γίνεται το ετήσιο φεστιβάλ, είναι η παρουσία μας στο Συριανό Καρναβάλι. Για τρίτη λοιπόν χρονιά, σε καρναβαλικά εργαστήρια για τα πολύ αγαπημένα μας μέλη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Παίξαμε για τα παιδάκια προχθές μια συναυλία, τα Χριστούγεννα. Γνωρίζω και πολλές φορές τα στηρίζετε και σε παρακαλώ να συνεχίσετε να τα στηρίζετε. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Γιατί τα παιδιά είναι αξιοθαύμαστοι. Τα παιδιά μας. Και εκεί, ίσως και σε αυτό το σημείο, θα ήταν σκόπιμο να μιλήσουμε και για τους, να πούμε μια μνήμα για τους ανθρώπους που στηρίζουν ως εργοθεραπευτές, ως υπεύθυνοι, ως συντονιστές, ως διδάσκαλοι στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και υπηρετούν με αφοσίωση παρόλο τις δύσκολες συνθήκες, όπως όλοι ξέρουμε. Επανερχόμενο στο τι κάνει το φεστιβάλ στο πλαίσιο του Συριανού Καρναβαλιού Γεώργιο Σουρή. Θέλω πρώτα να πούμε και να μου κάνει τη χαρά να πούμε κάτι άλλο. Βέβαια. Κάποιοι μου λένε πού να περίμενε κανείς ο Καβάφης από το εκείνη πριν από 12 χρόνια θα έφτανε στην Σίδνεϊ, ξέρω, στο Χάρβαρντ κτλ. Και λέω το Άνιμα Σίδρος. Το περίμενε εσύ, Βασίλη, ότι θα ανοίξει τόσο πολύ μακριά τα φτερά, τόσο πολύ τα φτερά του? Το προσδοκούσα, αλλά δεν το περίμενα. Το προσδοκούσες. Ναι, εγώ το προσδοκούσα. Εγώ το προσδοκούσα κιόλας. Και θέλω να κάνω μια ανακεφαλαίωση, έτσι, να πάμε να κάνουμε ένα flashback. Ένα γρήγορο. Βέβαια. Πώς ξεκίνησε αυτό και πώς φτάσαμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2008. Ξεκινήσαμε ναι. Το 2008. Είχαμε δυστυχώς. 10 χρόνια τώρα. Την ατυχία για τα 2 πρώτα χρόνια μας να μην έχουμε παρουσία στην εκπομπή του Μπάμπη του Κουλούρα, που είναι το γούρι μας ναι. Και είναι αγαπημένος. Όχι, πλάκα κάνω. Ξεκινήσαμε το 2008 στην αυγή της κρίσης, μέσα από μια πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση δική μου, που μάλλον θα ήταν λόγος να το αναβάλουμε το εγχείρημα, και εν τούτης επέμεινα και μέσα σε ένα δίμηνο από το συμβάν οργανώθηκε το φεστιβάλ, πολύ δειλά, με 70 ταινίες, 72 ταινίες. Το συμβάν, μπορεί να το μοιραστούμε το συμβάν, για ένα μυστικό. Ήταν η απώλεια του πατέρα μου, ξαφνικά, από καρδιά. Πέθανε ο μπαμπάς σου? Πόσο χρόνο πέθανε? Νέος, 64. Πολύ νέος. Και πολύ ξαφνικά, δηλαδή, από καρδιά, οπότε το πρωί. Τις άρεσε τα πράγματα. Αποχαιρετιστήκαμε, μάλλον το πρωί χαιρετιστήκαμε σαν να τον έβλεπα το βράδυ και το βράδυ δεν είχα πια πατέρα. Λοιπόν, το 2008 έγινε το πρώτο Άνιμα Σύρος, 72-74 ταινίες, 8 άτομα ομάδα παραγωγής, παρουσία μόνο στον Απόλλωνα βεβαίως, 3 μέρες. Το 2018, εσείως, αν όλα πάνε καλά, καιρού επιτρέποντος, θα έχουμε πάνω από 200 ταινίες, μια ομάδα παραγωγής περίπου 100 ατόμων και 5 μέρες που έχουν καθιερωθεί εδώ και 2 χρόνια. Είχαμε μια πορεία μεγάλης ανάπτυξης που συνδέεται και με την ανάπτυξη του κλάδου του animation στην Ελλάδα. Καταλήξαμε να είμαστε ένα από τα συνώνυμα του animation στη χώρα μας και να μπορούμε πια διεθνώς να προβάλλουμε την ελληνική δημιουργικότητα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων.
Αλλά προσπαθήσαμε από την αρχή να μην μείνουμε εκεί, να μην μείνουμε στατικοί και ιδίως από τα μέσα της, μετά την πρώτη πενταετία, συνειδητοποιήσαμε ότι το Άνιμα Σύρος μπορεί και πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω από ένα φεστιβάλ για τα κινούμενα σχέδια, να γίνει ένα φυτώριο ζωής και δημιουργικότητας για το νησί και να αποκτήσει στενότερη ακόμα σχέση με τους ανθρώπους του νησιού και να τους ενώσει μέσα από τις δράσεις του. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια, εκτός από την Ερμούπολη που είναι ο βασικός μας στόχος, βεβαίως τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παλαιότερα Νομαρχία Κυκλάδων, από το ξεκίνημα μας στήριξαν, μας υποστήριξαν, μας παρήχαν τις υποδομές και τους ευχαριστούμε πάντα γι' αυτό. Λοιπόν, εκτός από την Ερμούπολη που έχουμε τον Απόλλωνα, το κειμενοθέατρο Απόλλων, την πλατεία Μιαούλη, το Ινστιτούτο Κυφέλη, την Πυλαγκοθήκη Κυκλάδων, τις αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου, έχουμε πλέον αναπτύξει τη δράση μας συστηματικά και σε δύο άλλα σημαντικά σημεία του νησιού, που είναι η Ανοσύρα εδώ που βρισκόμαστε, όπου πάντα περιλαμβάνεται ένα εργαστήριο κινουμένων σχεδίων και προβολές το ίδιο βράδυ, και αντίστοιχα στην Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία, στην Τελαγράτσα, παρουσιάζουμε ταινίες και μία έκθεση. Πέρυσι ήταν η επετειακή έκθεση των 10 χρόνων του φεστιβάλ και είχαμε μεγάλη προσέλευση. Την κάναμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδονίας, τον Ποσειδώνα, το φερόνυμο λοιπόν. Εξαιρετικό σύλλογο. Θεό μας της θάλασσας. Και την προσπάθεια που κάνουν ο Μίτσο Δαλαχάνης και όλη η ομάδα εκεί για την ανάδειξη Ποσειδονίας, εκτός από αρχιτεκτονικό κόσμημα που είναι και σε ένα κέντρο πολιτισμού. Είχαμε ανεβάσει μια παράσταση για τον Καβάφη εκεί στα Σκαλιά, ξέρει μπροστά, ήταν η ομάδα μας. Και την είχαμε φιώσει τη Μέρη τη Ρότα, αυτή τη σπουδαία αρχαιολόγο μας. Μαγικός τόπος αυτή η έπαυλη στη Ροπίνα, μαγικό κτίριο. Και λοιπόν, προσπαθούμε όλο τον χρόνο να κάνουμε στάσεις. Φέτος θα είμαστε και το καλοκαίρι στις παραλίες της Σύρου, με δράσεις για παιδιά και κάθε χρόνο λοιπόν το καρναβάλι ή κοντά στο καρναβάλι κάνουμε ένα εργαστήριο για τα αγαπημένα μας μέλη του ΚΔΑΠΜΕ, όπως είπα πριν, συνήθως με καρναβαλικό περιεχόμενο, φέτος ήταν ακόμη περισσότερο γιατί για πρώτη χρονιά, και να είναι καλά η Διεύθυνση, το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου, μας παρακίνησαν να προσπαθήσουμε αυτό το δύσκολο στοίχημα παραγωγικά, αλλά και σε επίπεδο συνέγερσης του κοινού, που είναι η δημιουργία μιας καρναβαλικής ομάδας. Και όχι μόνο αυτό, καρναβαλικής ομάδας με άρμα. Αλήθεια. Πόσα άτομα θέσετε? Πάνω από 100. Προσθέθηκε εσείως και μια μικρή ομάδα μελών από την Λάρισα, από την όμορφη Λάρισα της Θεσσαλίας, και θα είμαστε πάνω από 100. Εμείς θα είμαστε η μισή σας. Λοιπόν, το εργαστήριο που έγινε Τετάρτη και Πέμπτη στην είσοδο του Θεάτρου Απόλλων με εκπαιδεύτριες, την animator Έλενα Παυλάκη και τη φωτογράφο Κατερίνα Μάστορα, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και για πρώτη φορά πραγματεύτηκε καθ' αυτό την καρναβαλική μας εκδήλωση. Άρα συνδέθηκε αφενός με την παρένδυση, δηλαδή το μασκάρεμα που το ίδιο το καρναβάλι επιτάσσει, αφετέρου με το συγκεκριμένο μασκάρεμα, με τη συγκεκριμένη στολή που δεν θα είναι άλλη για πρώτη χρονιά συμμετοχής μας στο καρναβάλι από τον Άνιμα Σπύρο, την αγαπημένη μασκότ, που είναι φτιαγμένη με έμπνευση από κυκλαδικό ειδόλιο που βρέθηκε στη Χαλανδριανή, με γυαλιά του Woody Allen, του Αμερικανού σκηνοθέτη. Έτσι λοιπόν θα φοράμε μεγάλα γυαλιά, θα έχουμε λευκή ένδυση και διάφορες εκπλήξεις, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, έχουμε γάμο. Αύριο μάλιστα, μετά την παρουσίαση των καρναβαλικών ομάδων εδώ στην Άνω Σύρα, θα παραθέσουμε στο κατάστημα του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου ένα ωραίο πάρτι. Αν επιτρέπετε, μπορώ να πω και το χορηγό του πάρτι. Είναι η κυκλαδική η δική μας μπύρα, η Νήσος, από την Τίνο, από την όμορφη Τίνο, που θα προσφέρουμε λοιπόν δωρεάν μπύρα και μουσική και χορό και ξεφάντωμα. Της κυρίας Τσόκλη. Ναι. Το κάνει ρεπορτάζ του κυρίου Κούρη. Στον πυράδικο αυτό, ναι. Κάνει ρεπορτάζ. Είναι εξαιρετικής πρακτικής μπύρα και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το ότι στηρίζουν πάρα πολλές κυκλαδικές δράσεις. Δεν αρκούνται μόνο στην Τίνο. Στη δική Τσόκλη έχει μέσα της. Ξέρετε, ο Τσόκλης του αρέσει να τρομάγω τις εκθέσεις του, το ξέρεις αυτό. Ναι. Αρέσκεται, έχει αυτή τη διαστροφή. Ο Μπαμπατσόκλης. Μεγάλος καλλιτέχνης. Σπουδαίος. Και έτσι μετά τις 9, μόλις τελειώσει και η διανομή της φασολάδας, όποιος θέλει, αφού θα έχει φάει τη φασολάδα του, μπορεί να έρθει να πιει την πύρα του και να χορέψει και να ξεφαντώσει στο πάρτι της καρναβαλικής ομάδας Άνιμα Σύρος.
Την Κυριακή, όπως όλες οι ομάδες, στις 6 το απόγευμα, στην παραλία της Ερμούπολης, το φεστιβάλ της Ανοσύρας που κατέβηκε στην Κάτω Σύρα. Θα είμαστε και εμείς μια από τις ομάδες, με το δικό μας άρμα. Το μετέδιδα 20 χρόνια το φεστιβάλ αυτό, το ξέρεις, ε. Ναι. Ζωντανά και... Τώρα θα ήθελα τώρα, αυτό... τώρα σε καλύτερα χέρια. Πιο νέα χέρια. τα χέρια είναι πάντα καλά και ξέρεις, κάθε βήμα επέκτασης, το βλέπω και με το φεστιβάλ, πατάει σε βάσεις που δημιούργησαν και άλλοι. Άρα η έννοια της συνέχειας, μια σωστή σκεταλλοδρομίας που εξυπηρετεί όλη την τοπική κοινωνία, αλλά και την εθνική κοινωνία, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, είναι ένα βασικό ζητούμενο στη χώρα μας. Καμιά φορά το ξεχνάμε ή κάνουμε όπως το ξεχνάμε, ή ξέρεις, οι προσωπικές μας έρηδες ή ανησυχίες μας, μας κάνουν να ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι χέρι-χέρι και όλοι στην ίδια βάρκα. Εμείς ως Άνιμα Σύρος, όσο μπορούμε, προσπαθούμε να το. Κοιτάω την υπέροχη κάρτα σου. Έχει μια εξαιρετική κάρτα, μπορώ να τη δείξω στην κάμερα. Βεβαίως. Μπορεί να πει ο κουλούρα, όπως όλα είναι Μερακλής, έτσι και η επαγγελματική του κάρτα. Η περιουσία μου είναι αυτή, δεν είναι αυτή. Οι δύο ομάδες μου είναι, ο σύλλογος. Στιλιστικά, μου. Γραφιστικά εξαιρετική και είναι ομάδα Καβάφης. Διαβάζω. Ναι. Ομάδα Νίκος Γκάτσος. Πολιτιστικό σύλλογο Ανοσύρου. Αφημί, όχι, δεν το διαβάζω αυτό, δεν το γράφει κιόλα. Και διευθυντή στην τηλεόραση, διευθυντή προγράμματο, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μέσα δεν είναι υπηρεσία, δεν έχω τίποτα άλλο. Επικεφαλή των ομάδων Καβάφης και Γκάτσης. Αυτά είναι, δεν έχω κανένα άλλο. Υλικό αγαθό, αυτά είναι. Ό,τι βλέπει εκεί πέρα είναι η ζωή μου. δηλαδή, είμαι πολύ πλούσιο άνθρωπο. Δηλαδή. Καβάφης-παύλα-σύρος.blogspot.gr. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνει, Πάπη. Ξέρει ότι το στηρίζουμε και σε θαυμάσαμε. Και στην Αθήνα, σε ένα πολύ ιδιαίτερο έδαφος, αν επιτρέπετε να το πω. Βέβαια. Στην χώρα από όπου κατάγεται και ένας από τους εθνικούς μας ποιητές, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, στην Αιγυπτιακή Πρεσβεία. Και σε εκπροσώπησε επάξια η διευθύντρια του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ. Η Μαρία Νεστοπούλου, ένας ωραίος άνθρωπος. Και ήταν μεγάλη μου τιμή αυτή, έτσι να είστε. Για μας ήταν τιμή η πρόσκληση και κυρίως ήταν τιμή που ένας δικός μας άνθρωπος, ένας Συριανός, βρέθηκε σε ένα τόσο διακεκριμένο χώρο. Στα μάτια τόσο διπλωματικών και σημαντικών. Έργο του Τσίλερ είναι αυτό. Αυτό είναι, ναι. Είναι έργο του Ερνέστου Τσίλερ αυτό το αριστερήγημα. Παίξαμε στην αίθουσα δεξιώσεων. Για όσους δεν γνωρίζουν, το κτίριο της Αιγυπτιακής Πρεσβείας είναι από τα σημαντικότερα διακεκριμένα νεοκλασικά ανάκτορα σχεδόν, μικρά ανάκτορα, ναι, στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, ακριβώς απέναντι από τη Βουλή και δίπλα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Εξαιρετικό κτίριο, δείγμα νεοκλασικισμού, στο οποίο διέπρεψε όλος προσφάτως η ομάδα του Μπάμπη. Λοιπόν, στην γιορτή μου. Αν είμαι του Αγίου Χαραλάμπου. Χαραλάμπου στη Ρωμάτια. Τον χαιρόμαστε λοιπόν. Χρόνια πολλά και από την κάμερα. Τα έχω πει και ζωντανά. Ολοκληρώνοντας, Μπάμπη μου, το φεστιβάλ βρίσκεται σε μια φάση ορίμανσης. Άρα το Συριανό καναβάλι και η εμπλοκή μας, η πολυσχηδής πια εμπλοκή μας, δεν μπορεί παρά να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του. Θέλω να πιστεύω ότι το Άνιμα Σύρος θα πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο την τοπική κοινωνία. Προφανώς μας ενδιαφέρει η Σύρος και έξω από την Ερμούπολη, κυρίως αυτή, δεδομένου ότι στην Ερμούπολη λίγο πολύ είμαστε γνωστοί και υποσχόμαστε ότι θα είμαστε παρόντες και στα εύκολα και στα δύσκολα που μπορεί να περάσει και στο μέλλον το νησί μας και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πιο πολλά τα εύκολα και τα ευχάριστα και λιγότερα τα δύσκολα και τα δυσάρεστα και η χώρα μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν μπορούσα να πω κάτι για όλη αυτή την προσπάθεια, θα ήταν να ευχαριστήσω και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν συστηματικά στην ομάδα μας. Πρέπει να τους ευχαριστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι η συντονίστρια του Γραφείου Σύρου, που είναι η Πετρίνα Εξανθάκη, η Ρούλα Εξανθάκη, το φεστιβάλ. Είναι ο συντονιστής όλων των καναβαλικών δράσεων, που είναι ο Θάνος Αφόσκολος, η Πινελόπη Ασλάνογλου, που είναι η επιμελήτρια, αυτή που σχεδίασε τη στολή, γιατί αυτό έχει μια προσαρμογή βεβαίως, είναι ένα κυκλαδικό ειδόλιο γλυπτής μορφής και έπρεπε να προσαρμοστεί σε έναν τρόπο που μια άξια ράφτρα όπως η δική μας θα μπορούσε να το κάνει. Και να ευχαριστήσω και όλους όσοι συμμετείχαν, τον Στέφανο του Μαμίδη που μας βοήθησε στην κατασκευή του άρματος, αλλά και στην τεχνογνωσία στο πώς στείνεται μια καναβαλική ομάδα. Είμαστε πρωτάριδες και η ελπιζόμενη επιτυχία θα βασίζεται κυρίως στη συμβολή των ανθρώπων της Σύρου και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πολύ ωραία. Τι έγινε στη Βαλένθια που είχες πάει τώρα, τι έγινε. Στη Βαλένθια είχα προσκληθεί από ένα φεστιβάλ που ασχολείται με τον εκπαιδευτικό κινηματογράφο, από τα σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ
για νεαρούς και παιδικούς θεατές, παιδιά θεατές και νέους θεατές, όπου συμμετείχα στην ακαδημαϊκή, στο ακαδημαϊκό τμήμα, στο διαγωνιστικό τμήμα που βραβεύει πανεπιστημιακές εργασίες φοιτητών κινηματογράφου και σπουδαστών κινηματογραφικών σχολών από όλο τον κόσμο. Επιλέξαμε μια αγγλική ταινία η οποία πραγματευόταν το bullying, τον εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον, ένα θέμα το οποίο είχε θίξει και πέρυσι το Άνιμα Σύρος μέσα από την προβολή του Εγώ Κολοκυθάκης της ελβετικής αυτής ταινίας που είναι βραβευμένη με βραβείο Λουξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, με αυτή την αγγλική ταινία και ένα κορίτσι το οποίο υφίσταται πολύ μεγάλο εκφοβισμό στο σχολείο, αλλά στο τέλος παίρνει την συμβολική εκδίκησή της με έναν έτσι ανορθόδοξο τρόπο, τώρα να μην εξηγήσουμε όλη την υπόθεση. Προσπαθήσαμε ως επιτροπή, εγώ και εκπρόσωποι από άλλα φεστιβάλ αντίστοιχο βεληνικούς και συναφούς κοινού και ενδιαφέροντος, να καταδείξουμε την ευαισθησία που δείχνει και πρέπει να δείχνει ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος και ο παγκόσμιος κινηματογράφος σε θέματα που αφορούν στην προστασία των ανθρώπων που είναι λίγο διαφορετικοί, που είναι λίγο ανασφαλείς, ιδίως στο σχολικό περιβάλλον. Ξέρουμε ότι είναι αφετηρία πολύ δύσκολων στιγμών, που μερικές φορές είναι και εντελώς δυσάρεστες. Εκτός από το άνοιγμα σύρος, όλα αυτά τα πράγματα που ασχολείσαι, τι άλλο σε ευχαριστεί στη ζωή σου? Τα ταξίδια. Τα ταξίδια μου αρέσουν πολύ και η προσφορά σε ανθρώπους που καμιά φορά έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ικανοποιεί τον οποιονδήποτε. Τα ταξίδια όμως είναι η μεγάλη μου αγάπη και νομίζω ότι είναι και ένα... Νομίζω ότι είναι το μόνο κέρδος. Καλλιτεχνικά. Σε αυτή τη ζωή. Έτσι, μουσική. Καλλιτεχνικά θαυμάζω Μπαμπικουλούρα. Καβάφη. Και Κάτσο. Γιατί μου αρέσει και εμένα πολύ ο Κάτσο. Ο Κάτσο είναι εκπληκτικός. Δεν θα μπορούσε να μου αρέσει ο Καβάφης, αλλά ο Κάτσος μου αρέσει όλος ιδιαιτέρως. Ιδίως στο στιχουργικό του κομμάτι, νομίζω ότι. Ναι. Η αμαργός, αυτό το μοναδικό κείμενο που έγραψε πριν από το 43 του έγραψε. Έγραψε άλλο μετά, κλείσε με αυτό ο ποιητής. Νομίζω ότι το ξέρω μόνο εγώ στον κόσμο από στήθος και το απαγγέλω στο αφιέρωμά μας ανάμεσα από 20 τραγούδια. Το λατρεύω τον Κάτσο και εισηγάγει και την πίεση μαζί με τον Χατζηδάκη κυρίως στο ελληνικό τραγούδι. Έτσι. Συγκαγή ήταν. Στα αλήθεια επαναστάτης αληθινός. Την έντεχνη στιχουργική. Και αξιοπρεπής άνθρωπος. Ένα άξιος Έλληνας. Αυτοί οι δύο κάνανε επανάσταση ο Χατζηδάκης με τον Κάτσο. Τους λατρεύω. Είναι, δηλαδή... Σε εποχές που η χώρα δεν είχε ευηκονούς όπως έχει σήμερα. Γιατί τώρα πια μπορεί να γκρινιάζουμε. Αλλά πρώτον έχουμε ελευθερία λόγου και κατά δεύτερον η εκτύλιξη της διαφορετικότητας είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ευκταίωμα στην κοινωνία. Δεν πρόκειται κανείς να σου κλείσει το στόμα, ούτε να σε στείλει σε μακρονήσια συμφωνείς ή δεν διαφωνείς, ούτε να σε κατηγορήσει για τις προσωπικές σου επιλογές. Και αυτό είναι μια κατάκτηση της κοινωνίας μας που αυτοί οι άνθρωποι την δρομολογήσαν, την προετοιμάσαν με την ανεκτικότητα, με το φιλοσοφημένο βίο τους, με την μεταλαμπάδευση πανανθρώπινων ανησυχιών, αλλά και σημαντικών ηθικών και πνευματικών αξιών μέσα στο έργο τους. Και το γεγονός ότι η ποίηση του Γκάτσο έφτασε στα χείλη και του τελευταίου Έλληνα και της τελευταίας Ελληνίδας δείχνει την απήχηση που είχαν τόσο υψηλής τέχνης προσπάθειες όπως ήταν αυτές του Γκάτσου. Καλά, ο Χατζηδάκης τώρα τι να λέμε. Είναι νομίζω σε ένα άλλο επίπεδο και ως άνθρωπος αλλά και ως καλλιτέχνης. Το λατρεύω. Εσύ τον πιέζει καλύτερα αυτό. Το λατρεύω. Ξέρω πόσο τώρα. Θα σου φτιάξω ένα μικρό κομματάκι από το Ιναμοργό του Γκάτσου. Πόσο πολύ σε αγάπησα, εγώ μοναχά το ξέρω. Εγώ που κάποτε σ' άνοιξα με τα μάτια τη πουλιά και με τη χέτη του φεγγαριού σ' αγκάλιασα και χορέψαμε μαζί πάνω στου καλοκαιριάτικου κάμπου. Πάνω στη θερισμένη καλαμιά και φάγαμε μαζί το κομμένο τριφύλι. Μαύρη μεγάλη θάλασσα με τόσα βότσαρα τριγύρω στο λαιμό, τόσα χρωματιστά πετράδια στα μαλλιά σου. Ένα ωραίο κομματάκι από τις 12 ενότητες που έχει η Αμοργός. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου ποίημα του Καβάφη? Είναι το Απολύπινο Θεός Αντώνιο. Okay. Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θείας σου να περνά, με μουστικές εξαίσιες με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα θρυνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς, μην δεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαρλέος, σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με το δηλόν τα παρακάλια και παράπονα,
ως τελευταία αναπόλαυση του ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου και αποχαιρέτε την Αλεξάνδρεια. Που χάνεις. Νομίζω συγκινήθηκε ο Μπάμπης και εγώ λίγο συγκινήθηκα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου ποίημα. Και ποιο δεν αγαπημένο. Το λες πάντα με συγκίνηση, ε. Αλλά όχι με το δηλώνει τα παρακάλια. Και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με το δηλώνει τα παρακάλια παράπονα. Ο Καβάφης είναι μια μουσική μέσα στην ψυχή μου που τραγουδάει αδιάκοπα. Νομίζω όλων των Ελλήνων και των ανθρώπων, των φίλων της ποιήσης σε όλο τον κόσμο. Ναι. Νομίζω μαζί με τον Ελιάρ και με τον, τον Έλιοτ έχεις καταλεγεί στους τρεις σημαντικότερους ποιητές όλων των εποχών. Είναι ο αγαπημένος των ποιητών του κόσμου. Τώρα κυκλοφορεί μια συλλογή με, από Ευρωπαίους ποιητές που έχουν επηρεαστεί από το έργο του. Έχει πειράσει πολλούς αυτός ο υπέροχος άνθρωπος. Τόσο τολμηρή προσωπικότητα. Και αισθάνομαι περήφανος γιατί έχω κατάφερα να μελοποιήσω 16 ποίηματά του, να τα κάνω τραγούδια και έχω την. Ονειρεύομαι, χωρίς να είμαι δούλος των ονείρων που λέει και ο Κίπλινγκ στο Άν, να τραγουδηθεί ο Καβάφης μέσα από τη μετριότητά μου. Έχω αυτό το όνειρο. Γιατί τα τραγούδια μου είναι τραγουδίσει. Ξέρετε, ο Καβάφης, όπως και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πριν καταξιωθούν, ήσαν και τελικά απεβίωσαν ως μετριότητες. Και αυτό είναι το μαγικό πράγμα στην ανθρωπότητα. Και η ουσία της επικοινωνίας της ανθρωπιστικής τέχνης, της μεγάλης τέχνης, κατά με, ότι σου δείχνει ότι αυτός ο δημιουργός, ο μεγάλος ο δημιουργός της τόσο υψηλής τέχνης, είναι ένας κοινός άνθρωπος με πάθη όπως και εσύ, όπως και εγώ, όπως όλοι μας. Και δυστυχώς με τέλος. Μ' αρέσουν οι παθιασμένοι άνθρωποι, γιατί αυτοί μόνο καταλαβαίνουν τον κόσμο, την βαθύτερη ουσία του είναι μας. Και ο Καβάφης ήταν ένας από αυτούς. Ναι, ναι. Και σε μεγάλη αξιοπρέπεια ο Καβάφης. Με μεγάλη δύναμη. Και ανυποχώρητος Έλληνας. Ναι. Πόσο άξιο πράγμα είναι αυτό, ε. Έχει κάνει την ιστορία μας... Λίγο λείπει στην εποχή μας. Σαγηνευτική. Σύγχρονη. Αέναη. Να είμαστε καλά, να ξαναταμώσουμε. Μας ακούει τώρα και φαντάζομαι ότι είναι ευχαριστημένος που τον ταξιδεύω. Πιστεύεις εσύ στην αυθαρσία, λοιπόν, της ψυχής. Βέβαια. Όταν φύγομαι θα πάρω μαζί μας τα πιο ωραία πράγματα. Τις πιο ωραίες στιγμές θα πάρω μαζί μας. Αυτό θα είναι ο παράδεισος. Καλά, εσύ σκέφτεσαι, Μπάμπη, με τόσο θετικά και είσαι ένας άνθρωπος που αναδεικνύεις στο κάθε τι και στον κάθε τι και στην κάθε μια το θετικό. Που... Δεν περίμενα. Σκέφτε ότι μετά το τέλος παίρνουμε και τα κακά μαζί. Άρα και παίρνουμε και τα κακά μαζί. Όχι, λες. Αν θέλουν να τα πάρουν κάποιοι, θα είναι η κόλαση αυτό που λέμε. Πώς θα είναι να ζεις την αιώνια ζωή με τα κακά, με τόσα κακά. Όχι. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πολλά καλά. Ναι. Να φτιάξουμε τον παράδεισό μας. Να δείχνουμε έτσι μια απλά ψυχική σου ανθρώπου. Κυρίως να προστατεύουμε τους αδυνάτους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτά τα παιδιά που λες. Όποιον αδύνατο. Ναι, γιατί όλοι μπορούμε να προσφερθούμε σε μια στιγμή. Ο καθένας να προσφέρει ό,τι μπορεί και να δίνει στον καθένα που χρειάζεται, ό,τι χρειάζεται. Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκαμε τα όνειρά σου, τις επιδιώξεις σου. Πάντα πολύ γλυκός. Μετά από αυτό, τι έχουμε, τι σχέδια έχουμε. Έχουμε αρκετά. Έχουμε μια παρουσίαση στο φεστιβάλ σε τρία νησιά. Πού? Στη Θηρασιά, Θήρα δηλαδή. Ένα νησί, όσοι δεν γνωρίζουν, είναι απέναντι από τη Σαντορίνη. Στην Ίω και στη Σίκινο. Έχουμε ένα εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη, στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Έχουμε παρουσίες σαν μέλη Κριτικής Επιτροπής σε φεστιβάλ στο εξωτερικό. Έχουμε πλήθος πραγμάτων. Και πολλά ακόμα που θα ανακοινωθούν σιγά σιγά, όχι γιατί δεν είναι ανακοινώσιμα, αλλά γιατί είναι υποδιαμόρφωση. Ωραία. Χαρήκα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Σε ευχαριστώ πολύ που αγαπάς το νησί μας έτσι πιο πολύ από εμάς και κάνεις τόσα πράγματα γι' αυτό. Σου είμαι ευγνώμων. Αγαπώ και τον Μπάμπη Κουλούρα. Και νομίζω ότι όλοι οι Σιριανοί το εκτιμούν βαθύτατα αυτό. Είμαστε. Είστε συνυφασμένοι. Με σένα έχουμε γίνει πλουσιότεροι στο νησί μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε και εσάς που μοιραστήκατε τη χαρά μου να κουβεντιάζω με τον Βασίλη Καραμιτσάνη, τον πρόεδρο του Άνιμα Σύρος. Να είστε καλά, για χαρά. Καλές απόκριες.